τουίτης, η αστυνομία χθες βράδυ τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της διερεύνησης της πολυκρότης υπόθεσης του διπλού φωνικού που εδώ και μία εβδομάδα συγκλονίζει το Παγκύπριο και όχι μόνο. Συνελήφθη η ώρα 7:30 το βράδυ, 33χρονος μόνιμος κάτοικος Λευκωσίας για το διπλό φωνικό στο Στρόβολο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ στο ΤΑΕ Λευκωσίας και καταθέτει. Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικές πηγές έκαναν λόγο για παράπλευρη σύλληψη, ενώ ώρες αργότερα η επίσημη θέση ήταν ότι η σύλληψη έγινε για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Κάτι που επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας η ώρα 10:30 το πρωί. Να σημειωθεί ότι έχει συλληφθεί για διευκόλυνση των ανακρίσεων για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σίγουρα καταγράφεται μια εξέλιξη η οποία διευρύνει τον κύκλο των εξετάσεων ο πλευράς της αστυνομίας. Μετά από περίπου μία ώρα στο δικαστήριο, ο αστυνομικός ανακριτής της υπόθεσης, Κουμέτος Κουμέτου, ζητούσε την οκταήμερη προσωποκράτηση του υπόπτου, ο οποίος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης. Τα όσα συγκλονιστικά ακούστηκαν στο δικαστήριο δημιουργούν και πολλά ερωτήματα και φέραν στο φως αντιφάσεις. Για παράδειγμα, ενώ από αστυνομικής πλευράς διέρεε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις παραβίασης του σπιτιού και ίχνη διαφυγής των δραστών, στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ένα παράθυρο βρέθηκε ανοιχτό. Την ίδια στιγμή, ενώ αποκλειόταν η περίπτωση της ληστείας, σήμερα ακούστηκε από τον αρμόδιο ανακριτή ότι από τη σκηνή λείπει το πορτοφόλι του δολοφονηθέντος Γιώργου Χατζηγεώργιου. Πάντως, ο 33χρονος είναι καλά γνωστός στις αρχές, αφού τις απασχόλησε αρκετές φορές στο παρελθόν για υπόθεσεις διαρρήξεων και κλοπών, χωρίς όμως να συλληφθεί.